την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε ένοχη με την κατηγορία της πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, έκρινε ένοχη εκπαιδευτικό, δασκάλα, η οποία κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε 10χρονο μαθητή την ώρα του μαθήματος, σε δημοτικό σχολείο. Καλή σας ημέρα, κυρία Βασιλείου. Καλή σας μέρα, καλή λοιπόν, σας μέρα. Το τι περιμένετε από τον νέο Υπουργό Παιδείας, θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Σήμερα να δούμε αυτό, γιατί έχει προκαλέσει αίσθηση, δεν είναι και από τις ειδήσεις που ακούμε συχνά, και προκάλεσε έτσι μια αίσθηση ιδιαίτερη. Τι λέει η οργάνωση για αυτή την απόφαση? Καταρχήν να πούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά περιστατικό που έχει γίνει το Φεβρουάριο του 2018. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ Ανδρέα, ότι το δικαστήριο έχει πάρει την απόφαση, έκρινε τη συνάδελφο ένοχη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Επομένως, δεν θα ήθελα έτσι να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό καθε αυτό το περιστατικό. Αν μου επιτρέπεις όμως, αγαπητέ Ανδρέα, θα ήταν καλό έτσι να δούμε θέματα διαχείρισης γενικότερα περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς παιδιών, γιατί αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα στους σχολικούς χώρους, καλούνται να διαχειριστούν παραβατικές συμπεριφορές και ναι, κάποιες φορές στην προσπάθειά τους έτσι να βοηθήσουν την όλη κατάσταση ενδεχομένως να βρεθούν κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένα, το κάνω έτσι και το πιο απλό. Παίρνω την περίπτωση για παράδειγμα που δύο παιδιά τσακώνονται και θα πρέπει ο εκπαιδευτικός καθηκόντος να σταματήσει το όλο επεισόδιο, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση ναι, θα πρέπει να υπάρξει σωματική επαφή, να υπάρξει σωματική παρέμβαση για να αποτραπεί, αν θέλετε, ενδεχόμενο τραυματισμού κλπ. Επομένως, το θέμα γενικότερα της παραβατικής συμπεριφοράς των παιδιών είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει δύο επίπεδα, και το επίπεδο της πρόληψης και το επίπεδο της διαχείρισης. Επομένως, όσον αφορά το επίπεδο της διαχείρισης, ναι, ένα θέμα είναι ο τρόπος, αν θέλεις, ο σωστός τρόπος σωματικής παρέμβασης, που είναι κάτι το οποίο, για το οποίο είμαστε ήδη σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στους νέους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Κάτι το οποίο, όπως έχω αναφέρει, βρισκόμαστε σε διάλογο και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει ακριβώς για να υπάρξει εκείνος ο σωστός τρόπος και να γίνει και η ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από σωστό τρόπο, λοιπόν, να δίνεται η δυνατότητα της σωματικής παρέμβασης για να αποτραπεί όποιος τραυματισμός είτε άλλων παιδιών είτε και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και του ίδιου του παιδιού. Από εκεί πέρα έχω αναφερθεί σε θέματα πρόληψης αλλά και διαχείρισης. Η πρόληψη λοιπόν και η διαχείριση αγγίζουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι, μιας και μιλούμε για τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, θα πρέπει, είναι οι κανονισμοί που, όπως έχω αναφέρει, είναι κάτι το οποίο συζητούμε, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων σε μια σχολική μονάδα και βεβαίως των εκπαιδευτικών και των παιδιών και των γονέων, έτσι, θα πρέπει να, αν θέλετε, κωδικοποιηθούν όλα αυτά. Θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, αγαπητέ Ανδρέα, υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Παραβατικές συμπεριφορές είναι συμπεριφορές οι οποίες έχουν τις ρίζες τους σε διάφορα θέματα. Επομένως, θα πρέπει να ενισχυθούν μηχανισμοί και δομές του κράτους έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει σωστή και πρόληψη και διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Και βεβαίως αναφέρομαι στις υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας, στην ομάδα άμεσης παρέμβασης, στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και οι δομές θα πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε να είναι πιο άμεση η παρέμβαση και η βοήθεια πρωτίστως προς το παιδί, αλλά είναι και προς την οικογένεια και βεβαίως και προς το σχολείο για να μπορέσει. Έχουν αλλάξει, Μύρια, αγαπητή μου Μύρια, έχουν αλλάξει και οι καιροί. Δεν είμαστε 30-40 χρόνια πριν που όπου δεν έπεπτε ράβδος, πώς το λένε, και τα λοιπά, με τη βέργα στο χέρι ο δάσκαλος. Σήμερα υπάρχουν τρόποι, υπάρχει και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,
έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι ένα τέτοιο γεγονός προκαλεί εντύπωση. Έτσι, δεν είναι, είναι, ναι, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Βεβαίως, αγαπητέ Ανδρέα, και σε καμία περίπτωση η οργάνωση δεν μπορεί να αποδεχτεί την όποια μορφή βίας από όπου και αν αυτή προέρχεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ναι, εδώ και χρόνια οι παιδαγωγικές μέθοδοι εννοείται ότι δεν αφορούν την όποια αν θέλει σωματική βία και όλα αυτά. Αυτό Άλιστα. είναι ξεκάθαρο. Από Άλιστα. εκεί πέρα όμως, επειδή ακριβώς οι κυρίες έχουν αλλάξει, νομίζω παρατηρούμε όλοι και συμπεριφορές των παιδιών που έχουν διαφοροποιηθεί για πάρα πολλούς λόγους. Θα πρέπει λοιπόν και, και το Υπουργείο μέσα από διάλογο και με τους εκπαιδευτικούς, με την ΠΟΕ, να βρούμε εκείνους τους τρόπους, τους σωστούς και παιδαγωγικούς τρόπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, επαναλαμβάνω, παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες οι ρίζες τους είναι, πάνε πολύ πίσω, πάνε σε θέματα, αν θέλεις, και τρόπου με τους οποίους έτσι μεγαλώνουν τα σύγχρονα παιδιά, να φέρουμε βεβαίως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και όλα αυτά. Είναι διάφοροι οι λόγοι για τους οποίους η παραβατική συμπεριφορά των παιδιών, τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί και πρέπει να βρούμε τους σωστούς εκείνους τρόπους για να, και για να γίνει πρόληψη και για να γίνει διαχείριση. Αυτό λέμε, αγαπητέ Ανδρέα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Ακριβώς για να επαναλαμβάνω, με επίκεντρο, με κέντρο, το ίδιο το παιδί. Πώς βοηθούμε το ίδιο το παιδί για να μπορέσει να διαχειριστεί και το θυμό, να διαχειριστεί και αν θέλεις τον τρόπο που συμπεριφέρεται στη σχολική μονάδα και όλα αυτά. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, όλοι το γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας είναι κάτι, ξέρεις, που εδώ και αρκετό καιρό το θέτουμε ως οργάνωση, απλά επειδή υπάρχουν αρκετά ζητήματα και αρκετοί παράμετροι που πρέπει να δούμε, και όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας και άλλα υπουργεία, έχω αναφερθεί και σε υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και όλα αυτά, θα πρέπει και αυτοί οι μηχανισμοί να ενισχυθούν, να στελεχωθούν πλήρως, γιατί επαναλαμβάνω, η βοήθεια σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι ολική. Έχεις δίκιο. Και στο παιδί και όλα αυτά. Έχεις δίκιο. Τώρα, όσον αφορά το τι περιμένετε από τον νέο υπουργό, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Να ακούσουμε. Περιμένουμε το όνομα του νέου υπουργού. Αυτό είναι. Βασικά περιμένουμε όλοι το όνομα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, αγαπητή μου Μύρια. Καλή συνέχεια.